κύριε Ψέλα, για ακόμη μια φορά στην ΚΟ, μια γεμάτη χρονιά για την ΕΠΣ 12, μια γεμάτη χρονιά και για εσάς, η οποία φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Είμαστε στην απονομή της ΚΑΠΑ 14 του Ομίλου Νήσων στην Κέφαλο για τον Νίκο Αγόρα. Ήμασταν μια εβδομάδα πριν στην Κάλυμνο για τους Αργοναύτες. Νομίζω ότι κλείνει μια πετυχημένη σεζόν και για τα σωματεία και για την Ένωση. Ναι, κλείνει στην ουσία η δεύτερη χρονιά των ειδικών πρωταθλημάτων που είχαμε πει για το λόγο COVID. Σήμερα είναι, με αυτή την απονομή είναι η πρώτη τελευταία. Αύριο κάνουμε την απονομή στους Πάνθυρες ΚΑΠΑ 16 στον Όμιλο Ρόδου. Οπότε κλείνει η σεζόν 22-23. Και θα προετοιμαστούμε για την σεζόν 23-24 που θα μπούμε σε μια κανονικότητα, θα είναι πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες. Και θα έχουμε και κάποιες αλλαγές στη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων ΚΑΠΑ 14, ΚΑΠΑ 16 ως προς την ανάδειξη του πρωταθλητή. Αυτές οι σκέψεις που θα μεταφέρω στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης είναι ότι θα αναδεικνύεται πια ενιαία πρωταθλητής δωδεκανήσου και στην ΚΑΠΑ 16 και στην ΚΑΠΑ 14 και θα είναι μέσα από Final Four που θα γίνεται σε κάποιους δήμους, σε κάποια νησιά, ώστε να βρίσκονται εκεί τα παιδιά και να γίνεται ένα άλλο χρώμα και να τα τιμήσουμε και διαφορετικά. Να κάνουμε μια αναβάθμιση και σε αυτά τα πρωταθλήματα και πιστεύω θα είμαστε μέσα στον Ιούλιο προετοιμασμένοι να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.